Ηλία, πες μου, βγήκε επιτέλους το θέμα τι σου κάναμε το 2. Μια εβδομάδα περιμένω. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πρόσεξε, αυτή την εβδομάδα, χωρίς που είναι και τρελά κονσερβέ λόγω εκλογών και κατάσταση ημερών και τέτοια. Οπότε έχουμε σημειωμένες 4 ταινίες. Τι εννοείς είναι, τι είναι κονσερβέ? Είναι κονσερβέ. Το βίντεο αυτό. Ναι, είναι κονσέρβα. Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος, το λέω πάντα αυτό. Εγώ γιατί άλλαξα μπλουζάκι? Δεν ξέρω. Υπάρχουν 4 μέχρι στιγμής. Βέβαια, ο Θεός είναι μεγάλος και μπορεί μέχρι την άλλη Πέμπτη, δηλαδή αύριο. Μήπως το Θεός είναι μεγάλος, είναι κάποια γαλλική κομεντή που βγαίνει? Περίμενε, λύσαξε με αυτό. Μπορεί οι 4 να γίνουν 14. Γιατί μπορεί κάποια θερινά σινεμά να λένε, αχ, δώσε και σε μένα μια επανέκδοση να την παίξω μόνος μου, και ξαφνικά θα γίνουν τόσες πολλές. Για επανεκδόσεις δεν έχω σημειώσει, γιατί σίγουρα θα σκάσουν μερικές, αλλά οι ταινίες της εβδομάδας έχουν κάποια μικρά clues, μυστικά, που δεν θα τα πούμε κανονικά με τη λέξη αυτή που απαγορεύεται κανονικά, καταλαβαίνεις. Αλλά θα δώσω εγώ ένα μικρό hint και θα πω ότι το Θεέ μου, τι σου κάναμε νούμερο 2, που ήταν αυτή η ρατσιστική εσχρή μπαλαφάρα που μερικά χρόνια πριν είχατε σκίσει στα ταμεία και κάνει πάνω από 100.000 εισιτήρια. Τώρα το νούμερο 2 βγήκε στη Γαλλία τον Ιανουάριο. Ενώ μια άλλη ταινία που βγαίνει, το Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Έχω γελάσει πάρα πολύ γιατί ο τίτλος στα ελληνικά είναι κάτι του στυλ γοητευτικός και... Είναι ο Ζακ Έφρον. Τι πειράζει που είναι serial killer στην ταινία? Είναι ο Ζακ Έφρον. Αυτό μπορείς να το δεις κάπου στο σπίτι σου που άμα είσαι συνδρομητής είναι νόμιμο. Α, υπάρχει στο... Α, ναι. Και επίσης βγαίνει μια ταινία που λέγεται My Masterpiece και δεν κοίταξα καν ποια ταινία είναι. Γιατί... Αλλά και μόνο που ξεκινάει ο σκηνοθέτης και λέει, λοιπόν, παιδιά, η ταινία, ταινία θα λέγεται... που είναι το My Masterpiece και βγαίνει καλοκαίρι στην Ελλάδα. Κάτι δεν πάει καλά, δεν ταιριάζει, καταλαβαίνεις το. Θα μπορούσε να λέγεται και ο αγώνι μου. Και η ταινία που μάλλον θα βλέπετε κάπως, στο όριο του βλέπετε, λέει, σε σχέση με το όλα, είναι το reboot του Child's Play. Εσύ δηλαδή, καινούργια ταινία με τον Τζάκι την κούκλα. Δεν ξέρω τι θα βάλω στο site αυτήν την εβδομάδα για ταινία της εβδομάδας. Ελπίζω να βγαίνει καμιά καλή επανέκδοση που να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Βάλε το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι που θα ξεκινήσει. Το ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στις 18. Σωστά και έχει σούπερ γαμάτες παλιές ταινίες και μια αδιανόητη πανελλήνια πρεμιέρα γαλλική στο κλείσιμο που δεν είναι γαλλική κομεντή. Και θα ουρλιάζει ο κόσμος όταν έρθει να το δει. Σίγουρα γαλλική κομεντή.